Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τεράστιες ευθύνες της στο υπερελιστικό πόλεμο της Συρίας, όπως και η σύμμαχή της, είναι μέρος του προβλήματος των διωγούμενων προσφυγικών κυμάτων και όχι της λύσης του. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, το Δουβλίνο και όλες οι ευρωνοσιακές αποφάσεις καταδικάζουν χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες σε πνιγμό στη Μεσόγειο, σαν το νέο τραγικό ναυάγιο κοντά στην ΚΟ με νεκρό τρίχρονο παιδί. Την ίδια ώρα εγκλωβίζονται χιλιάδε άλλοι σε απάνθρωπε συνθήκε στα άθλια hot spots σαν τη Μόρια ή τη Σάμο, τα οποία εδώ και τώρα πρέπει να κλείσουν. Η πολιτική τη ενίσχυση των απελάσεων, τη στρατιωτικοποίηση των συνόρων της καταστολής αποτυπώνεται και στο νέο νομοσχέδιο για το άσυλο της κυβέρνησης Νέα Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα που ανακυκλώνει και οξύνει τα προβλήματα που προκάλεσε η πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Καταδικάζουμε την αλλαγή της ουσίας έννοια του ετούντο άσυλου πρόσφυγα τη στοχευμένη επιχείρηση συρρήκνωσης των ήδη τσακισμένων δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών. Και οι μεν και οι δε είναι θύματα και δημιουργήματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί επιβάλλει την άμεση μεταφορά του στην υπηρετική Ελλάδα σε αξιοπρεπείς δημόσιες δομές φιλοξενίας με μετάβασή του στις χώρες πραγματικού προορισμού τους και την υπεράσπιση όλων των δικαιωμάτων των ετούντων άσυλο. Οι λαοί λοιπόν σήμερα μπορούν να βγάλουν συμπέρασμα και με την πάλη του ενάντια σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ να εναντιωθούν στον υπεριαλιστικό πόλεμο, να βάλουν εμπόδια στα υπεριαλιστικά σχέδια, να απομονώσουν το δηλητήριο του ρατσισμού εθνικισμού.